Όταν βρίσκομαι στο night club, μου χαμογελάει μια κυρία. Όταν βρίσκομαι στο τραμ, με πλησιάζει ένας κύριος. Και εγώ του λέω τότε, λάσπη, λάσπη, ρίξε λάσπη, 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 ρίξε λάσπη, 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 ρίξε λάσπη, 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 ρίξε λάσπη, λάσπη. Όταν βρίσκομαι στην εξοχή, δεν έχω το μαγιό να κάνω πόνο. Όταν βρίσκομαι στην εσοχή, μου χαμογελάει ένας άρρωος. Και εγώ του λέω τότε, λάσπη, λάσπη, ρίξε λάσπη, 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 ρίξε λάσπη, λάσπη. Καλησπέρα, άλλη μια Πέμπτη. Καλησπέρα, άλλη μια εκπομπή Λάσπρη. Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Τελευταία εκπομπή για το 2019. Τελευταία εκπομπή Παρασκευή σήμερα. Σήμερα Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου. Θα κλείσουμε με καλεσμένη σήμερα την κυρία Ζωή Ράπτη, η οποία είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο Βόρειο Τομέα και κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Καλώς ήρθατε, κυρία Ράπτη. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Πολύ επικαιρότητα, πέντε μήνες γεμάτη της Νέας Δημοκρατίας. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από την επικαιρότητα, η οποία δεν μας έχει ικανοποιήσει ιδιαίτερα, με την έννοια ότι υπάρχουν ψηλοθεματάκια ασφάλειας. Είδαμε πρόσφατα ένα δέντρο να καίγεται στα Εξάρχεια. Σήμερα σας άκουσα και σε συνεντεύξεις που δώσατε, μιλήσατε αρκετά για τα ζητήματα της ασφάλειας. Πώς κινούνται τα ζητήματα της ασφάλειας μέχρι στιγμής, πώς πηγαίνει η Νέα Δημοκρατία σε αυτό το θέμα? Να πούμε καταρχήν ότι η ασφάλεια είναι ένα από τα πρωταρχικά ζητήματα τα οποία απασχολούν τους πολίτες, σύμφωνα και με όλες τις δημοσκοπήσεις που γίνονται. Και η ασφάλεια ήταν από τα πρώτα ζητήματα τα οποία είχαμε θέσει στην ατζέντα μας την προεκλογική και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε κάνει συγκεκριμένες εξαγγελίες. Αυτές οι εξαγγελίες υλοποιεί τώρα η κυβέρνηση δια του Υπουργού, του κ. Χρυσοχοΐδη, και συγκεκριμένα υλοποιεί τις εξαγγελίες περί πάυσεως των καταλήψεων κατά το δυνατόν. Είναι δεδομένο ότι δεν μπορεί σε 2, 3, 4 ή 5 μήνες να θεραπευτούν προβλήματα δεκαετιών. Όμως η κυβέρνηση προχώρησε στο να μπορέσει να αποδώσει ακίνητα στους πολίτες, τα οποία ήταν κατηλημένα πολλά χρόνια. Πώς έγινε αυτό? Έγινε με συντονισμένες ενέργειες ελληνικής αστυνομίας. Υπήρξαν και ανακοινώσεις για το ποιες καταλήψεις πρόκειται να αποδοθούν πλέον στους ιδιοκτήτες τους, ποια ακίνητα ήταν αυτά. Και μάλιστα ο ίδιος ο κ. Χρυσοχοΐδης είχε δώσει και συγκεκριμένη διορία στους καταληψίες, ούτως ώστε να φύγουν από αυτά. Η πραγματικότητα είναι ότι κάποια αφέθησαν, κάποια άλλα όμως όχι, και έτσι υπήρχαν οι επεμβάσεις της αστυνομίας σε πολλές καταλήψεις, και αυτή του πεδίου του Άρεως και αυτή τώρα που είδαμε πρόσφατα. Και μπορούμε να πούμε ότι αυτές ήταν συγκεκριμένες ενέργειες που έγιναν οργανωμένα, έγιναν παρουσία εισαγγελέα, έγιναν σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων. Περισσότερες από αυτές είχαν ήδη εκδιδόμενες αποφάσεις, οι οποίες επιτάσανε την απόδοση, αλλά τόσα χρόνια δεν είχαν δυστυχώς εκτελεστεί. Άρα λοιπόν, το ένα λοιπόν κομμάτι ήταν η απόδοση των ακίνητων στους πολίτες. Το άλλο ζήτημα το οποίο ασχολήθηκε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης, και η ίδια η κυβέρνηση, ήταν να προσληφθούν και να επανδρώσουν τις ομάδες ΔΕΛΤΑ συγκεκριμένοι αστυνομικοί. Και το λέω αυτό, οι ομάδες ΔΕΛΤΑ επί ΣΥΡΙΖΑ είχαν απενεργοποιηθεί. Αυτοί οι οποίοι υπηρετούσαν εκεί είχαν πάει σε άλλες υπηρεσίες, όμως επανασυστάθηκαν. Γιατί είναι εκείνες οι ομάδες οι οποίες είναι οι λεγόμενες ομάδες κρούσης. Σε περίπτωση που χρειάζεται άμεση επέμβαση, έχουν συγκεκριμένο εξοπλισμό αλλά και συγκεκριμένες μηχανές προκειμένου να έχουν ταχεία μετάβαση στον τόπο του εγκλήματος. Και αυτές οι ομάδες πλέον έχουν συγκροτηθεί και δρούν νόμιμα στα πλαίσια φυσικά πάντα των αρμοδιοτήτων τους. Εγώ, σαν πολίτης, συγγνώμη που σας διακόπτω, έχω και οπτικά αποτελέσματα, δηλαδή βλέπω αστυνομία
στο δρόμο, σε μηχανές, ακριβώς αυτό που περιγράφεται. Πράγμα το οποίο δεν έβλεπα και δεν είναι πολιτικό το σχόλιο. Βλέπω στο δρόμο. Ακριβώς, δεν είναι θέμα πολιτικής εδώ πέρα αντιπαράθεσης. Είναι ζήτημα εφαρμογής από το αρμόδιο όργανο που έχει τάξει η πολιτεία, που είναι η αστυνομία, του νόμου. Και το λέω αυτό γιατί και αυτές οι επεμβάσεις της ομάδας ΔΕΛΤΑ αλλά και οι πεζές περιπολίες, οι οποίες θα αυξηθούν και οι πολίτες πράγματι το επόμενο διάστημα θα δουν και πεζές περιπολίες, όπως συμβαίνει αστυνομικών σε πάρα πολλά ευνομούμενα κράτη. Αν πάτε στην Αγγλία, εγώ ήμουν πρόσφατα, εκεί θα δείτε πεζές περιπολίες επί καθημερινής βάσης στον δρόμο, ακριβώς γιατί αποτρέπουν την εγκληματικότητα σε ένα βαθμό. Και αυτό είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης να γίνει. Και τέλος, υπήρξε και συγκεκριμένη νομοθέτηση, ήρθε στη Βουλή με πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας, η τροποποίηση του ποινικού κώδικα, προκειμένου να αυστηροποιηθούν συγκεκριμένες ποινές, τις οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ουσιαστικά ελαφρύνει. Ποιες ήταν αυτές οι ποινές? Ήταν αυτές που αφορούσαν την κατοχή εκρηκτικών υλών και τη χρήση τους, όπως ήταν οι βόμβες Μολότοφ. Yes. Όλοι να θυμηθούμε ότι με τις διατάξεις που είχε φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ και τις οποίες εμείς τροποποιήσαμε, αν κάποιος συλλαμβανόταν κρατώντας απλά την βόμβα Μολότοφ και δεν την είχε χρησιμοποιήσει, θα μπορούσε να κηρυχθεί αθώος, να μείνει ατιμόρυτος. Όμως σήμερα αυτές οι διατάξεις έχουν τροποποιηθεί και προβλέπονται πολύ βαρύτερες ποινές και για την κατοχή και για τη χρήση τους, βεβαίως, είναι πια κακούργημα, διότι έχουμε δει και πάρα πολλούς αστυνομικούς οι οποίοι έχουν καεί από τη χρήση τους, και όχι μόνο, η δημόσια περιουσία, κατά την άποψή μου, που είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, το οποίο όλοι πληρώνουμε, αλλά και πολίτες που έχουν δει τα δικά τους αυτοκίνητα, την ιδιωτική τους περιουσία, αλλά και την ίδια τους τη ζωή να απειλείται από τη χρήση αυτών των βομβών. Επίσης, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία, πρέπει να προστατευτούν, γι' αυτό και φέραμε αυτές τις διατάξεις. Παράλληλα, άλλες διατάξεις που ψηφίσαμε ήταν διατάξεις που ουσιαστικά τιμωρούν αυτούς που διεγείρουν τους πολίτες στη διάπραξη τέτοιων αδικημάτων. Για παράδειγμα, αναρχικές συλλογικότητες, ρουβίκονες και συναφείς οργανώσεις είναι οργανώσεις οι οποίες πράγματι με το διαδίκτυο διεγείρουν πολίτες στη διάπραξη τέτοιων αδικημάτων. Για παράδειγμα, κάτι τέτοιο υποθέτω ότι θα συνέβη με το κάψιμο του έλατου στην πλατεία των Εξαρχείων. Το λέω αυτό διότι όταν βεβαίως η περιραίουσα ατμόσφαιρα είναι ότι αυτά είναι ατιμόρυτα, καταλαβαίνει κανείς ότι κάθε τέτοια κινητοποίηση είναι ευχερέστερη. Όταν πας στη Βουλή και ψηφίζεις διάταξη με την οποία και η διέγερση των πολιτών είναι πλέον τιμωρείται με αυστηρές ποινές, καταλαβαίνει κανείς ότι και αυτό είναι ένας τρόπος αποτροπής. Όλα αυτά γίνονται για να εμπεδωθεί η ασφάλεια των πολιτών. Και το ίδιο ισχύει και για τους αστυνομικούς όταν βρουν. Φυσικά πάντα, το ξαναλέω, μέσα στα πλαίσια που τους ορίζει ο νόμος και βεβαίως με την, αν θέλετε, με την εποπτεία του εισαγγελέα οποιοδήποτε δικαστικού λειτουργού που είναι παρόν όταν γίνονται συγκεκριμένες επεμβάσεις, ειδικά σε ό,τι αφορά οικιακό άσυλο. Κακά τα ψέματα όμως, πρέπει να δούμε ότι και αυτοί είναι πολίτες. Οι αστυνομικοί δεν είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Είναι άνθρωποι που εργάζονται και αυτοί, εργάζονται σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Πάνω από 100 άτομα έχουν χαθεί στο καθήκον και όλα αυτά με πολύ χαμηλούς μισθούς σε σχέση με την επικινδυνότητα της εργασίας τους. Άρα και εδώ πρέπει η κοινωνία να σταθεί αλληλέγγυα και σε αυτή την ομάδα εργαζομένων, θα πω εγώ. Και βεβαίως κάθε προσπάθεια η οποία στηρίζει το οργανωμένο έγκλημα, κάθε προσπάθεια η οποία είναι κοντά σε ανθρώπους οι οποίοι υποστηρίζουν τις αναρχικές συλλογικότητες, θα είναι καταδικαστέ. Mm-hmm. Γι' αυτό και στεναχωριέμαι όταν βλέπω πολιτικά κόμματα, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ πολλές φορές στάσεται υπέρ αυτών των οργανώσεων, με τον τρόπο του, αφού δεν τις καταδικάζει, στα δικά μου μάτια στάσεται υπέρ. Έτσι. Τους κουκουλοφόρους, τις δράσεις που έκαναν αντίον των πρεσβειών, το ότι δεν συνελήφθησαν ποτέ για να λογοδοτήσουν, ότι κατέστρεψαν το Συμβολογραφικό Σύλλογο και όλη την υποδομή ενός δημοσίου οργανισμού, γιατί λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοσίου ο Συμβολογραφικός Σύλλογος, για την προάσπιση έτσι, των δικαιωμάτων των πολιτών. Υπ' αυτήν την έννοια, λοιπόν, το ότι δεν καταδικάστηκε ποτέ από το ΣΥΡΙΖΑ και δεν συνελήφθησαν ποτέ, να δούμε και τα πρόσωπά τους, είναι ένα δείγμα υποστήριξης, έστω και ένεσης. Αυτό η Νέα Δημοκρατία το έχει, ας το πούμε έτσι, στυλιτεύσει. Και
και η προσπάθειά μας είναι να μην διχάσουμε τους πολίτες. Η προσπάθειά μας είναι όλοι ενωμένοι να αντιμετωπίσουμε τα φαινόμενα αυτής της καταστροφής την οποία υφίσταται και η ελληνική κοινωνία και της ψυχολογικής βίας που υφίσταται από την παρουσία αναρχικών ή άλλων οργανώσεων. Πριν φύγουμε από την ασφάλεια, θέλω να μου πείτε αν κατά τη γνώμη σας υπάρχει ιδεολειπτική διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ για τα θέματα ασφαλείας ή είναι καθαρά πολιτική συμπεριφορά της προηγούμενης κυβέρνησης η οποία δεν θα ήταν και παράλογο να ευελπιστεί και σε κάποια άντληση ψήφων. Είναι ιδεολειψία λοιπόν η διαφορά. Κοιτάξτε, θα μπορούσε να την πει κάποιο ιδεολειψία με την έννοια ότι όταν αυτομάτως και πριν δεις τα πραγματικά περιστατικά, το πρώτο που κάνεις είναι να καταδικάσεις τους αστυνομικούς, αντί να καταδικάσεις τους βιοπραγούντες εναντίον των αστυνομικών. Γιατί, όπως είδαμε και στην πρόσφατη κατάληψη στο Κουκάκι, όταν πάει να μπει μέσα η αστυνομία στην κατάληψη και παίρνει βροχή από σφαίρες, με την έννοια πέτρες, θέλω να πω, και ξύλα και άλλα αντικείμενα τα οποία εκτοξεύονται ακριβώς για να διατηρήσουν το παράνομο καθεστώς της κατάληψης, έτσι. Δεν είναι το σπίτι τους από το οποίο τους βγάζει η αστυνομία. Είναι σπίτι κάποιου άλλου, στο οποίο είναι μέσα και ανθίστανται. Αυτό το γεγονός είναι, κατά την άποψή μου, αν δεν το καταδικάσεις αμέσως, δείχνεις ότι έχεις εφορμάσει από ιδεολειπτικές απόψεις. Μου κάνει όμως εντύπωση ότι ενώ κατηγορούσε ο ΣΥΡΙΖΑ την βία, ας το πούμε έτσι, των αστυνομικών, όταν οι συνταξιούχοι ήταν έξω από το Μαξίμου, δεν δίστασε να τους πετάξει χημικά, να τους χτυπήσει. Είδαμε και ανθρώπους εμόφυρτους, αλλά το είδαμε το ίδιο και στο Πισοδέρι, όταν γινόταν η μεγάλη διαδήλωση εναντίον της συμφωνίας των Πρεσπών, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ, θυμίζω, την έφερε προς υπογραφή χωρίς να πάρει την έγκριση του ελληνικού λαού, ούτε του κοινοβουλίου, δηλαδή δεν έγινε ούτε δημοψήφισμα, ούτε συζήτηση και λήψη απόφαση της Βουλής επί του κειμένου. Όταν λοιπόν πήγαν εκεί να διαμαρτυρηθούν, εκεί είδαμε πολύ σκληρή αστυνομική βία εναντίον των διαδηλωτών. Άρα θα έλεγα ότι είναι αλακάρτ έτσι, η τοποθέτηση του ΣΥΡΙΖΑ, ανάλογα με το αν τον συμφέρει να υπηρετήσει κάτι, μία κατάσταση, και να την προστατεύσει εισαγωγικά χρησιμοποιώντας αστυνομική βία, ή από την άλλη πλευρά το χρησιμοποιεί ως αντιπολιτευτικό λόγο. Ας φύγουμε λίγο από το θέμα αυτό. Πρόσφατα πέρασε ο προϋπολογισμός, η ψηλότερη στιγμή για την οικονομία μιας χώρας, τι πρόκειται να κάνει η κυβέρνηση το 2020. Αρκετά αναπτυξιακός προϋπολογισμός. Νομίζω φύγατε ικανοποιημένοι και νομίζω ότι πρέπει και η ελληνική κοινωνία, συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά, να είναι πιο ικανοποιημένη. Μιλήστε μας λίγο για το κομμάτι αυτό. Πράγματι, το ψηφίσαμε τον προϋπολογισμό για το 2020. Ένα προϋπολογισμό, ο οποίος είναι ένας προϋπολογισμός που συντίθεται από δύο στοιχεία, το αναπτυξιακό και το κοινωνικό. Σε ό,τι αφορά το αναπτυξιακό, στον άξονα ανάπτυξη, ο προϋπολογισμός έχει συγκεκριμένες προβλέψεις. Είναι προβλέψεις τις οποίες είχαμε πει και προεκλογικά ότι θα εφαρμόσουμε και θα υλοποιήσουμε, που είναι η μείωση της φορολογίας, το πρώτο, και το λέω αυτό γιατί αν δεν μειώσεις τη φορολογία στις μικρές ή τις μεσαίες ή τις μεγάλες επιχειρήσεις, τότε είναι βέβαιο ότι οι επιχειρήσεις αυτές δεν θα μπορούν να ανασάνουν, δεν θα μπορούν να πληρώσουν τα χρέη τους στο δημόσιο, άρα είσαι μείον στα έσοδα, δεν θα μπορούν να προσλάβουν καινούριους εργαζόμενους, άρα είσαι επίσης σύν στην ανεργία. Και τρίτον, δεν θα μπορούν να κάνουν επενδύσεις παραγωγικές, ούτως ώστε να βελτιώσουν και το ίδιο το προϊόν που παράγουν ή την ίδια την υπηρεσία. Άρα σημαίνει ότι πάλι μένουν πίσω σε ανταγωνιστικότητα. Υπ' αυτήν την έννοια λοιπόν ήταν απαραίτητο να γίνει η μείωση της φορολογίας, γιατί και σε όλα τα κράτη που έχει μειωθεί η φορολογία έχει παρατηρηθεί το ότι όταν έχεις μικρότερη φορολογία η εκπλήρωση των υποχρεώσεων έναντι του δημοσίου είναι βελτιωμένη ακριβώς. Το είδαμε και στην εισχωρησιμότητα του έμφυα αυτό. Το είδαμε και στον έμφυα. Τον έμφυα τον οποίο είχαμε μείωση. Είχαμε μείωση από το 2019,
Αυτό έγινε πριν την ψήφιση του προϋπολογισμού, όπως όλοι ξέρουμε, κατά 22% μεσοσταθμικά σε όλους τους πολίτες. Και ο Πρωθυπουργός, κατά την συζήτηση του προϋπολογισμού, εξήγηλε ότι θα υπάρξει και μία περαιτέρω αύξηση 8% το 2020. Αλλά θα έρθει περίπου σε αυτά τα οποία είχαμε πει και προεκλογικά, δηλαδή μείωση 30% μεσοσταθμικά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτό θα μπορέσει να γίνει, διότι έχει δημιουργηθεί δημοσιονομικός χώρος για να καλύψει αυτή την μείωση του ΕΦΙΑ. Πέρα λοιπόν της μείωσης που αφορά τους φορολογικούς συντελεστές, είναι και η μείωση των φορολογικών συντελεστών για τα φυσικά πρόσωπα, και αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό. Κάποιος, ο οποίος είχε εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ, επί ΣΥΡΙΖΑ φορολογείται με 22%, τώρα θα φορολογείται με 9%. Άρα, ας πούμε, ένας έλεγχος επαγγελματίας θα κερδίζει γύρω στα 1.300 ευρώ από φόρο κάθε χρόνο. Για τα νησιά και τα χαμηλά εισοδήματα είναι εξαιρετικό αυτό. Είναι πολύ σημαντικό και δίνει επίσης στήριξη και στις οικογένειες. Και το λέω αυτό γιατί μέρημνα ιδιαίτερη του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν ακριβώς να ενισχύσει την ελληνική οικογένεια. Και το λέω αυτό και ο ίδιος προέρχεται από τρίτεκνη οικογένεια και γνωρίζει πολύτεκνη η δική του οικογένεια, τρίτεκνος ο ίδιος, και γνωρίζει τις ανάγκες που έχουν αυτά τα νοικοκυριά. Λοιπόν, με τις συγκεκριμένες προβλέψεις αυξάνεται το διαθέσιμο εισόδημα αυτής της οικογένειας. Επίσης, δόθηκε η δυνατότητα στους πολυτεκνούς να μην υπάρχει ως τεκμήριο η χρήση ενός αυτοκινήτου μεγάλου, 2.000 κινητών, που συνήθως είναι τα μεγάλα, τα πενταθέσια και τα εφταθέσια αυτοκίνητα που χρειάζεται όταν έχεις πολλά παιδιά και πρέπει να τα, έτσι, να τα μεταφέρεις. Παράλληλα, εκείνο το οποίο με ρίμνησε αυτός ο προϋπολογισμός να κάνει ήταν να στηρίξει και το μεγάλο ζήτημα το οποίο αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα και το αντιμετωπίσει, το ζήτημα του δημογραφικού. Όλοι ξέρουμε ότι με όλα τα δεδομένα από το 2014 και μετά και λόγω της κρίσης υπάρχει μια ραγδαία μείωση του πληθυσμού του ελληνικού, πράγμα το οποίο σημαίνει το 2050 με όλες τις προβλέψεις θα είμαστε από αντί για 11 εκατομμύρια που είμαστε σήμερα θα αγγίξουμε τα 8. Έχετε ασχοληθεί ιδιαίτερα με το δημοσιογραφικό, το γνωρίζω, γι' αυτό και είστε και ιδιαίτερα ευαίσθητοι και εσείς προσωπικά. Και αυτό λοιπόν δίνεται 2.000 ευρώ επίδομα για κάθε παιδί που θα γεννιέται. Και επίσης αυξάνεται το αφορολόγητο 1.000 ευρώ επίσης για κάθε παιδί που έχει οικογένεια, προκειμένου να ελαφρυνθούν οι οικογένειες και να μπορούν να κάνουν και περισσότερα παιδιά. Τέλος, να πω όσον αφορά τα ζητήματα της υγείας. Και στην υγεία είδαμε αύξηση των κονδυλίων και όσον αφορά την ενίσχυση των δημοσίων νοσοκομείων, σε σχέση με αυτά που έδινε ο ΣΥΡΙΖΑ πάντα, περίπου 300 εκατομμύρια, όπως και στήριξη του ΕΟΠΗ με περίπου 89 εκατομμύρια. Περαιτέρω δηλαδή στήριξη, και το λέω αυτό γιατί το δημόσιο σύστημα υγείας πρέπει οπωσδήποτε να έχει μία ενίσχυση. Όλοι γνωρίζουμε ποια είναι η κατάσταση των νοσοκομείων. Δυστυχώς η περίοδος που πέρασε ήταν μια περίοδος πολύ κακή για την λειτουργία των νοσοκομείων, και το λέω διότι αν δείτε τα στοιχεία, τα 80 περίπου από τα 118 νοσοκομεία δεν δημοσίευσαν ισολογισμό. Καταλαβαίνουμε όλοι τι θα πει αυτό όσον αφορά την αδιαφάνεια, τι θα πει αυτό όσον αφορά την δυνατότητα για βελτίωση των υπηρεσιών, τι θα πει αυτό σε σχέση με την λειτουργία του νοσοκομείου. Δείχνει δηλαδή ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας αυτή τη στιγμή τουλάχιστον λειτουργεί χωρίς να είναι καθόλου οργανωμένο. Δεν μας τιμάει αυτό σαν χώρα, καθόλου. Καθόλου δεν μας τιμάει. Είναι σύντομα αυτό, πολύ σύντομα. Και η εξαγγελία για την ψηφιακή διακυβέρνηση που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα περιλάβει και τα νοσοκομεία. Δηλαδή, τα νοσοκομεία θα πρέπει να έχουν ψηφιακά καταχωρημένα τα οικονομικά του στοιχεία, όπως επίσης ψηφιακά θα πρέπει να είναι καταχωρημένα τα ραντεβού, αλλά βεβαίως και η δυνατότητα να πάρεις συγκεκριμένη ημερομηνία για επεμβάσεις, όπως επίσης και το μητρό του ασθενούς. Δυστυχώς, ένα στα δύο νοσοκομεία δεν έχει μητρό ασθενούς. Καταλαβαίνετε το εξής, ότι όταν μπαίνεις σε ένα νοσοκομείο και δεν καταγράφεται, όπως γίνεται και στο πιο μικρό ιδιωτικό νοσοκομείο της χώρας, όταν λοιπόν δεν καταγράφεται ότι μπήκε ο ασθενής και χρειάστηκε αυτήν την χειρουργική πράξη ή χρειάστηκε αυτήν την βοήθεια και κόστισε αυτό τόσο
και έπασχε από εκείνο, ούτε την επόμενη φορά που ο Μιγέννη το χρειαστεί να πας, πρέπει να ξαναρχίσει από την αρχή. Φυσικά. Αλλά και η εξέτασή σου, και δεν γνωρίζουν τα περιστατικά της δικής σου πάθησης, πέραν όμως αυτού και το ζήτημα του τι ξοδεύτηκε για κάθε έναν ασθενή, επίσης ζητούμενο. Όταν μιλάμε ότι ειδικά την περίοδο και την προηγούμενη περίοδο επί ΣΥΡΙΖΑ συζητούσαν για περαιτέρω περικοπή των συντάξεων και έγιναν περικοπές και με το τρίτο μνημόνιο για μερικά εκατομμύρια ευρώ, όταν μιλάμε για μια τέτοια μείωση, μπορούμε να καταλάβουμε πόσα χρήματα θα μπορούσαν να έχουν εξοικονομηθεί και να μην χρειαστεί ποτέ να κοπούν οι συντάξεις από τη διαφάνεια και τη σωστή λειτουργία και του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξήγγειλε ότι θα υπάρξει σε ό,τι αφορά την υγεία πιλωτικά 3 νοσοκομεία της χώρας, θα λειτουργήσουν σύμφωνα με ένα νέο μοντέλο, το μοντέλο της Σουηδίας του νοσοκομείου Καρολίνσκα, το οποίο είναι ένα μοντέλο που λειτουργεί πάρα πολλά χρόνια πολύ σωστά. Έχει πάνω από 2.000 ασθενείς τους οποίους εξυπηρετεί και παρόχους υγείας, και από εκεί και πέρα εκείνο το οποίο κάνει αυτό το μοντέλο είναι να χρησιμοποιεί την δομή του δημοσίου νοσοκομείου, αλλά τα μηχανήματα και την λειτουργία του να τη φροντίζει και να την πληρώνει, να το πω έτσι απλά, ο ιδιωτικός τομέας. Φυσικά, μετά το πέρας του ωραρίου, να κάνει χρήση των υποδομών αυτών, των δημοσίων υποδομών, με κάποιο αντίτιμο. Μια σύμπραξη, δηλαδή. Ακριβώς. Μια σύμπραξη που εξασφαλίζει όμως ότι ο πολίτης, ο φορολογούμενος, δεν πληρώνει δραχμή παραπάνω και ότι μπορείς να έχεις υπηρεσίες οι οποίες θα λειτουργήσουν μετά το πέρας του ωραρίου του οκταώρου και το απόγευμα, και βεβαίως να βρίσκεις και κρεβάτι όταν χρειαστείς ακτινοθεραπεία ομιγέννητο ή οτιδήποτε άλλο, πράγμα το οποίο τώρα, αν πάτε σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, θα σας δώσουν 4 και 5 μήνες σε μια θεραπεία η οποία απαιτείται, μόλις γίνει η διάγνωση, να γίνει άμεσα. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Πηγαίνει ο ασφαλισμένος, ο οποίος πληρώνει κάθε μήνα για τον ΕΟΠΗ, πληρώνει την ασφάλισή του, και αντί να πάρει αυτό που του αρμόζει, δηλαδή να πάρει μια σωστή και σοβαρή περίθαλψη, αναγκάζεται να πληρώσει διπλά και τρίδιπλα στο να πάει στον ιδιωτικό τομέα, απομιζώντας φυσικά την οικογένειά του και χρήματα τα οποία θα τα χρειαστεί για την περαιτέρω ενίσχυση της υγείας του από την ασθένειά του. Διορθώστε με, κάνω λάθος, η κατάσταση, ειδικά στα θέματα του μισορισμού των νοσοκομείων, η προηγούμενη κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας δεν ήταν έτσι. Δεν ήταν έτσι, και συγκεκριμένα ο υπουργός, ο Άβανσο Γεωργιάδης, είχε ακριβώς όχι μόνο λειτουργήσει πλήρως το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, που και αυτό είναι απαραίτητο για να υπάρχουν ενδείξεις και για τον ίδιο τον ασθενή, αλλά και να υπάρχει και μια περιστολή των δαπανών, των αχρίαστων. Πέραν όμως αυτού, εκείνο το οποίο είχε κάνει ήταν ότι είχε υποχρεώσει όλους τους διοικητές των νοσοκομείων, περίπου 130 νοσοκομεία τότε, να φέρουν ισολογισμό, τα οποία έχουν φέρει όλα τα νοσοκομεία είχαν υποβάλει ισολογισμό το 2014. Δυστυχώς, με την πάροδο του χρόνου του 2015 και μετά, άρχισε να αφήνει η υποβολή των ισολογισμών και φτάσαμε στα απαράδεκτα νούμερα, όπως σας είπα προηγουμένως, τα 80 από τα 118 που υπάρχουν σήμερα, να μην υποβάλουν ισολογισμό, που εσείς το γνωρίζετε κιόλας, γιατί έχετε και εμπειρία και από την ιδιωτική οικονομία, ότι μια μικρή ανώνυμη εταιρεία είναι υποχρεωμένη επί ποινή ακυρότητας και δημοσίευσης των στοιχείων της και ισολογισμού, αποτελεσματών χρήσεως, ελέγχου, απορκωτούς ελεγκτές και ούτω καθεξής. Φανταστείτε δομές και έτσι δαπάνες που αγγίζουν τα όρια μεγάλων προϋπολογισμών, όπως έχουν τα μεγάλα δημόσια νοσοκομεία. Για να μην τα παριθμίζω, τα γνωρίζουμε όλα ποια είναι. Όλοι γνωρίζει κανένας τι ξοδεύεται. Δεν θα το σχολιάσω, να διορθωθεί εχθές, θα κλείσω με το κομμάτι αυτό. Κράτησα προσλήψεις στην υγεία. Προσλήψεις στην παιδεία, νομίζω κάτι έχει εξελιχθεί. Και στην ειδική αγωγή, αυτό το οποίο είχε ξεκινήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί υπήρξε πραγματική ανάγκη, που είναι την προσλήψη της ειδικής αγωγής, 4.500 εκπαιδευτικοί, δεν είχε βάλει όμως το κονδύλι. Το κονδύλι μπήκε και προβλέπεται πλέον να ενισχυθεί το Υπουργείο Παιδείας με την αξία των μισθών αυτών των ανθρώπων, προκειμένου να έχουμε ειδικά σχολεία εν λειτουργία. Ωραία. Να κλείσουμε το άφησα τελευταίο το κομμάτι των εξωτερικών, των προβλημάτων μας με την Τουρκία. Ένα από τα προβλήματά μας με την Τουρκία είναι και το μεταναστευτικό.
λίγο σύντομα, πώς χειρίζεται η κυβέρνηση, δεν θα πω την κρίση, θα πω αυτή την ταλαιπωρία που έχουμε με τους γείτονές μας και πώς χειρίζεται η κυβέρνηση αυτές τις ζωές τις οποίες δεν μπορεί και να κοντρολάρει, τις μεταναστευτικές. Καταρχήν, τα ζητήματα με την Τουρκία τα αντιμετωπίζει η κυβέρνηση συγκροτημένα και συντονισμένα. Ο Πρωθυπουργός σε όλα τα διεθνή φόρα και σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς που πήγε με την ατζέντα να ενημερώσει για την βάναυση προσβολή των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, αλλά βεβαίως και της Κύπρου από την Τουρκία. Αυτό έγινε στην περίπτωση τη δική μας και με την υπογραφή του άκυρου και παράνομου συμφώνου που υπέγραψε η Τουρκία με την μειωμένης αξιοπιστίας κυβέρνηση της Λιβύης. Ένα σύμφωνο με το οποίο δύο χώρες συμφωνούν και χωρίζουν κυριαρχικά δικαιώματα σε θάλασσες που δεν τους ανήκουν. Αυτό το καταδίκασαν όλα τα κράτη και το λέω και η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες και βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση και χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία, ακόμη και η Ολλανδία, αλλά βεβαίως και η Αίγυπτος. Αυτό αφορά και τη δική της υφαλοκρηπίδα. Το καταδίκασαν λοιπόν ως παράνομο και άκυρο και ενάντια σε κάθε έννοια διεθνούς δικαίου. Και πέραν αυτού, αυτό που έκανε η κυβέρνηση ήταν μετά και την περιοδία του Υπουργού Εξωτερικών στις χώρες αυτές που είπα, ήταν να προβεί άμεσα, και έγινε αυτό στη Βουλή, στο να ψηφίσει την αναβάθμιση τόσο του στόλου των υποβρυχίων, όσο επίσης και την αναβάθμιση των μαχητικών αεροσκαφών, διαθέτοντας περαιτέρω κονδύλια γι' αυτό. Και το λέω αυτό ότι είναι προς τιμήν του Κοινοβουλίου, το ότι πράγματι η συγκεκριμένη αναβάθμιση έγινε με ευρύτατη πλειοψηφία των μελών και πλειοψηφία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, δηλαδή συμφώνησαν όλοι εκτός από το Κομμουνιστικό Κόμμα και για κάποιους λόγους που δεν θέλω να αναλύσω σε αυτή τη στιγμή, το κοινάλ. Όμως, εκείνα, αν δεν έχουμε θωρακισμένη τη χώρα και δεν έχουμε αναβαθμισμένα τα οπλικά μας συστήματα, καταλαβαίνουμε όλοι δεν έχουμε και την επάρκεια για να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε κίνδυνο. Όμως, η κυβέρνηση δεν φοβάται, η κυβέρνηση είναι ανοιχτή στο διάλογο, φτάνει να μην θίγονται τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και γι' αυτό και σε όλα τα διεθνή φόρα έχουν τεθεί τα ζητήματα. Και εννοείται ότι το φρόνημα είναι υψηλό και καταλαβαίνουμε όλοι ότι αν ποτέ χρειαστεί, θα αντιμετωπίσουμε κάθε κίνδυνο όπως έχουμε κάνει στο παρελθόν. Άρα έχουμε αυξημένα κονδύλια και έχουμε και αυξημένες συμμαχίες στα συγκεκριμένα ζητήματα. Νομίζω ότι ο κόσμος δεν πρέπει να ανησυχεί. Δεν πρέπει να ανησυχεί. Και τα λόγια σας άλλωστε. Ναι, υπό την έννοια ότι αυτή τη στιγμή έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας και οι σύμμαχοι αυτή τη στιγμή τοποθετούνται με τον ίδιο τρόπο. Άρα θα πρέπει να το δούμε. Υπάρχουν και πληροφορίες ότι τον Μάρτιο θα έρθει στην περιοχή νότια της Κρήτης και μια γαλλική φρεγάτα, η Πουρκουάπα. Και το λέω αυτό ούτως ώστε... Χειροπιαστές συμμαχίες. Ναι, χειροπιαστές συμμαχίες για να ενισχύσει έτσι, και το γεγονός και την πεποίθηση σε όλους ότι υπάρχουν συγκεκριμένα θαλάσσια εδάφη, στα οποία με την εκχώρηση των συγκεκριμένων δικαιωμάτων από την ελληνική κυβέρνηση θα μπορέσει να κάνει εξορίξεις. Και φυσικά τίποτα δεν θα τη σταματήσει. Μάλιστα. Υπό αυτή την έννοια και η έλευση αυτής της φρεγάτας όταν θα έρθει είναι ένα θετικό στοιχείο προς ενίσχυση της χώρας. Στο μεταναστευτικό που φαίνεται ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν είναι συνάρτηση χρόνου να λυθεί. Το μεταναστευτικό, καταρχήν να θυμίσω και σε αυτούς που μας ακούν ότι σε ό,τι αφορά το παρελθόν η κατάσταση που παραλάβαμε ήταν πρώτα-πρώτα ιδεολογικά τοποθετήσεις τύπου γιατί σας πειράζει που έρχονται οι μετανάστες αφού λιάζονται και εξαφανίζονται και δυστυχώς βάσει αυτών των ιδεολογικών τοποθετήσεων μπήκαν πολλοί μετανάστες στη χώρα οι οποίοι ποτέ δεν βγήκαν αλλά και δεν είναι καταγεγραμμένοι και δεν βρίσκονται ούτε στα hot spot ούτε κάπου αλλού ούτως ώστε να μπορεί κάποιος να τους ταυτοποιήσει ή να αποφανθεί αν πριν δικαιούνται να μείνουν εδώ ή όχι και να τους εντάξει ή να τους στείλει πίσω στη χώρα τους. Από εκεί και πέρα, αυτό επίσης που παραλάβαμε ήταν 70.000 αιτήσεις ασύλου που δεν είχαν κριθεί και παράλληλα αυτό που παραλάβαμε ήταν σύνορα ουσιαστικά αφυλακτά ως επιτοπλίστων, έτσι για να μην είναι αδική. Ναι, αλλά και στον Εύρο δεν υπήρχε σοβαρή φύλαξη. Και βεβαίως
δεν υπήρχαν επιστροφές. Δηλαδή, στα 4,5 χρόνια παραλάβαμε ένα σύστημα το οποίο είχε στείλει πίσω μόνο 1.800 ανθρώπους. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε άμεσα. Τι έκανε η κυβέρνηση? Η κυβέρνηση πρώτα απ' όλα έφερε νόμο για το άσυλο. Δεν υπήρχε μέχρι σήμερα και γι' αυτό το λόγο καθυστερούσαν και οι διαδικασίες κρίσης των αιτήσεων. Άρα, πρώτα έφερε νόμο για το άσυλο, ούτως ώστε να επιταχύνει την κρίση των αιτήσεων. Αποφάσισε ότι θα υπάρξουν κλειστά προαναχωρησιακά κέντρα, ούτως ώστε όποιος μάθει ή προσπαθήσει να έρθει να πληροφορηθεί ότι όταν θα έρθει δεν θα γυρίσει ελεύθερο στη χώρα, αλλά θα είναι μέσα σε αυτό το κλειστό κέντρο μέχρι να κριθεί η αίτησή του. Και το λέω αυτό διότι το ίδιο γίνεται στη Γερμανία. Όταν πάει κάποιος μετανάστης, προτού κριθεί η αίτησή του, βρίσκεται μέσα στο κέντρο, κρίνει η αίτησή του και αποφασίζει αν θα δοθεί άσυλο ή όχι. Και τρίτο το οποίο έκανε η κυβέρνηση είναι να ενισχύσει τα σύνορά μας, προσλαμβάνοντας συνοριοφύλακες, αλλά προσλαμβάνοντας επίσης και άλλους φύλακες οι οποίοι θα ενισχύσουν την φύλαξη των θαλασσίων σύνορων μας. Το λέω αυτό διότι και σε αυτό το σημείο, για κάποιο λόγο που δεν το έχουμε κατανοήσει, λιδωρήθηκε η κυβέρνηση από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή ουσιαστικά από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη ανετέθη ειδικά στον ειδικό εθνικό συντονιστή του προσφυγικού, στον Αλκιβιάδη Στεφανή. Όμως χρειαζόταν να υπάρχει κάποιος ο οποίος θα το συντονίζει. Αυτός είναι ένας εξαίρετος, θα ξαναπώ, πρώην στρατιωτικός, τον αρχηγός του ΓΕΣ, διακεκριμένος, ο οποίος όμως γνωρίζει πάρα πολύ καλά όλες τις διαδικασίες που αφορούν και τη συνεργασία με το στρατό μας και το λιμενικό σώμα, αλλά και βεβαίως τις ανάγκες που υπάρχουν σήμερα στα hot spot, τα οποία και έχει επισκεφθεί. Άρα, κλειστά πρόγραμμα χωρισιακά κέντρα, γρήγορες επιστροφές και βεβαίως διαπραγματεύσεις συνεχείς με τους εταίρους μας και άμεση προσπάθεια, αυτό το έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης που πήγε σε όλους τους βεβαίως Ευρωπαίους γειτονές μας και πέτυχε η Επίτροπος Εσωτερικών να εκδώσει συγκεκριμένο διάδειγμα, συγκεκριμένη απόφαση με την οποία καταδικάζεται η Τουρκία και βεβαίως καταδικάζεται και στο ζήτημα της λειτουργίας της με το μεταναστευτικό. Εκείνο το οποίο ήθελε να κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν να δείξει στους Ευρωπαίους, και αυτό το πέτυχε, ότι το μεταναστευτικό πρόβλημα δεν είναι ένα πρόβλημα της Ελλάδας, είναι ένα πρόβλημα της Ευρώπης. Η είσοδος είμαστε. Η είσοδος, ακριβώς. Είναι ένα πέρασμα η Ελλάδα. Αλλά είναι ένα πέρασμα το οποίο αργά ή γρήγορα, αν δεν υπάρξει σοβαρή αντιμετώπιση όπως έχει ξεκινήσει να υπάρχει, τότε και οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν συμμετέχουν με τον ίδιο τρόπο τουλάχιστον σε αυτήν την προσπάθεια που γίνεται αναχέτησης του κύματος της μετανάστευσης, το οποίο είναι παγκόσμιο, αλλά βεβαίως είναι και άμεσα εδώ πέρα διαβλέψιμο εδώ. Καταλαβαίνει λοιπόν και η Ευρώπη ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί συλλογικά. Θα το βρει στην πόρτα της. Και όχι εθνικά, ακριβώς. Και νομίζω είμαστε σε αυτή την κατεύθυνση. Αισιοδοξείτε για το ρυθμό που το συγκεκριμένο πρόβλημα αντιμετωπίζεται? Εγώ αισιοδοξώ στο ότι είναι σαφή, έχουν τεθεί όλα τα ζητήματα. Και αφού έχουν τεθεί και ήδη υλοποιούνται με συγκεκριμένες νομοθετικές πράξεις αλλά και διαδικαστικές ενέργειες αυτά τα βήματα που σας είπα, θα έρθει και η Ευρώπη αρρωγός σε αυτές τις προσπάθειες, ούτως ώστε να ενισχυθούν και τα σύνορα και τα σύνορα να ενισχυθούν και με την συνεργασία και του ΝΑΤΟ και ευρωπαϊκών δυνάμεων. Και τα χερσαία και τα θαλάσσια. Και τα χερσαία και τα θαλάσσια. Και παράλληλα να υπάρχουν και πρόσθετες διαπραγματεύσεις αν χρειαστεί. Πρόσθετη οικονομική βοήθεια και προς τη γείτονα, και το λέω αυτό, αν είναι αυτό ένας μοχλός για να αναχαιτήσει την έλευση των μεταναστών, τότε και αυτό θα χρησιμοποιηθεί και η Ελλάδα σε αυτό θα έρθει υποστηρικτής του αιτήματος, προκειμένου να υπάρξει αυτή η αντιμετώπιση. Κυρία Ρέπτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι συζητήσαμε θέματα. Θα χαρώ να σας ξαναέχω στο... Και εγώ σας ευχαριστώ. Και σε εσάς και καλή χρονιά στους ακροατές μας. Καλή χρονιά και στην οικογένειά σας και σε εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Μαζί μας ήταν η κυρία Ζωή Ράπτη, βουλευτήστρια με την Νέα Δημοκρατία και κοινοβουλευτική εκπρόσωπο.
εκπρόσωπος. Του χρόνου πάλι θα είμαστε μαζί, από την πρώτη Δευτέρα του νέου χρόνου, μέχρι τότε χρόνια πολλά σε όλους σας.